Τι θα γίνει με τα σχολεία και πότε θα ανοίξουν, θα δούμε αυτό το ζήτημα με τη βοήθεια της Αδαμαντίας Λιόλιου. Αδαμαντία, χθες οι λοιμοξιολόγοι στη σύσκεψη που είχαν δεν κατέληξαν κάπου. Ευλαμπία, τη Δευτέρα στις 4 Γενάρη αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το πότε ακριβώς θα ανοίξουν τα σχολεία, καθώς η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου. Μάλιστα, πρόθεση της κυβέρνησης όπως και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία και όλοι οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία τους στις 8 Γενάρη, δηλαδή μετά από τις διακοπές των γιορτών. Ωστόσο, στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οι ειδικοί εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις και εκφράστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις, με βασικό γνώμονα όμως την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, καθώς υπάρχει ο φόβος της έκρηξης της επιδημίας εξαιτίας της επίπτωσης των γιορτών. Θα πρέπει να πούμε πως υπάρχουν αρκετοί λοιμοξιολόγοι οι οποίοι τάσσονται υπέρ του ανοίγματος 8 στις 11 του Γενάρη, ωστόσο θέλουν να κάνουν μια ασφαλή εισήγηση και θέλουν να αποφευθεί το ενδεχόμενο του να κλείσουν ξανά τα σχολεία μετά από μία εβδομάδα. Ωστόσο, αρκετά δημοφιλής μεταξύ των ειδικών είναι και η άποψη που λέει πρώτα να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και στη συνέχεια τα γυμνάσια και τα λύκεια. Τώρα, στον προβληματισμό και την ανησυχία των λοιμοξιολόγων αναφορικά με τον συνωστισμό έξω από τα σχολεία και την αυξημένη κινητικότητα, αλλά και την μεγάλη διασπορά μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Νίκη Κεραμέως έθεσε δύο προτάσεις στο τραπέζι. Η πρώτη αφορά τα επαναλαμβανόμενα τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, και η δεύτερη το να αλλάξουν τα ωράρια στην έναρξη και στο τέλος των μαθημάτων στις τάξεις, προκειμένου να αποφευθεί η διασπορά. Σε κάθε περίπτωση, Ευλαμπία, θα πρέπει να πούμε πως η εισήγηση των ειδικών, είτε είναι κατά πλειοψηφία είτε ομόφωνη, θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση, προκειμένου να γίνει και ο αντίστοιχος προγραμματισμός από τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.